Είναι η στιγμή που μια ισχυρή έκρηξη καταγράφεται από κινητό τηλέφωνο στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην περιοχή Καχραμακαζάν της Άγκυρας. Δευτερόλεπτα μετά ακούγονται πυροβολισμοί και στο βίντεο ντοκουμέντο διακρίνεται ένας οπλισμένος άντρας να ανταλλάσσει πυρά με τους φρούρους του συγκροτήματος. Σε άλλα βίντεο καταγράφονται και άλλοι βαριά οπλισμένοι τρομοκράτες, οι οποίοι όπως φαίνεται δρούν με απόλυτο συντονισμό, ενώ δίπλα τους υπάρχει ένα κίτρινο αυτοκίνητο με το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, εισέβαλαν στην πύλη. İlk edindiğimiz bilgiye göre önce silah sesinin duyulduğu ifade edildi. Daha sonra ise bir patlamadan söz ediliyor. Hatta bir fotoğraf var. Bir nolu güvenlik kapısının orada bir patlama olduğu ve kapının havaya uçtuğu ifade ediliyor. Bazı iddialar işte rehin alma gibi bazı durumların yaşandığı da söyleniyor. Ancak tabii bunlar teyide muhtaç bilgiler. Ancak Allah'ım. Από τη μάχη που έγινε, υπάρχει αδιευκρίνιστος αριθμός νεκρών και τραυματιών. Κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ όλοι αγωνιούν για την τύχη των υπολείπων. Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές ότι οι τρομοκράτες κρατούν ομήρους και ήδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν φωτογραφίες που εμφανίζουν εργαζόμενους να κάθονται στο πάτωμα σε μία από τις αίθουσες του κτηρίου. Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει πώς έδρασαν οι τρομοκράτες. Κανένας τους δεν έχει καλυμμένο πρόσωπο και όπως φαίνεται ανάμεσά τους υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα. Αμέσως μετά την τρομοκρατική επίθεση, κομμάντο των ειδικών δυνάμεων έφτασαν επί τόπου και με ελικόπτερα και σφράγισαν περιμετρικά τις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Καταδικάζω έντονα την τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της τουρκικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας στην περιοχή Κάχραμαν Καζάν της Άγκυρας. Για την προδοτική τρομοκρατική επίθεση έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα από τη Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας και έχουν οριστεί ένας αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας και 8 εισαγγελείς. Εύχομαι το έλεος του Θεού στους μαρτυρές μας και ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες μας.